Είμαστε με τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Έχετε έρθει στη Λέσβο για να κόψετε την πίτα της νομαρχιακής. Επ' ευκαιρία του ερχομού σας, ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα σχετικά με το κοινοβουλευτικό σας έργο και τις παρεμβάσεις στη Βουλή και θέλω να μας πείτε ποια είναι τα μεγαλύτερα ζητήματα που θεωρείτε ότι απασχολούν το κοινοβούλιο τη δεδομένη χρονική περίοδο. Καταρχάς, καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Ευχαριστώ που με καλέσατε και να μιλήσουμε κιόλας. Θα πάω και στο μεσότοπο τώρα, μετά από την κουβέντα μας. Με ρωτήσατε για το κοινοβουλευτικό έργο. Εντάξει, προφανώς η κορυφαία διαδικασία, κοιτώντας προς τα πίσω, είναι ο προϋπολογισμός. Όπως ξέρετε, και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, να θέσουμε τα ζητήματα της ανάπτυξης και των μισθών. Δηλαδή, το ότι η ανάπτυξη δεν είναι αυτή που θα περιμέναμε μετά από τόσα χρόνια ενός εισπυρωμένου ελαττηρίου που είναι η ελληνική οικονομία λόγω των δυσκολιών που υπήρχαν την περίοδο του μνημονίου και ότι οι μισθοί δεν ακολουθούν το κόστος ζωής. Έχουμε δηλαδή μια Ελλάδα στην οποία έχουμε πολύ ακριβό κόστος ζωής και πολύ ακριβή ενέργεια και πολύ ακριβή, αν θέλετε, όλους τους δείκτες που απαρτίζουν τον τιμάριθμο και απ' την άλλη έχουμε τη δεύτερη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη μετά τη Βουλγαρία. Και αν αυτό είναι ένας συνδυασμός Αθήνας και περιφέρειας, όσο πηγαίνουμε στην περιφέρεια και αφήνουμε την Αθήνα, είναι ακόμα χαμηλότερη αγοραστική δύναμη. Νομίζω ότι μια μεγάλη μάχη που δώσαμε ήταν για το νομοσχέδιο και τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών, που εκεί επίσης για εδώ, για τα νησιά, για οτιδήποτε είναι εκτός της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, έχει πολύ μεγαλύτερο βάρος που πέφτει στο θέμα της φορολόγησης ενός εισοδήματος που δεν υπάρχει. Και βέβαια μια σειρά άλλων θεμάτων. Ο τομέας ευθύνης μου είναι τα θεσμικά θέματα. Τώρα, ας πούμε, έχουμε τη Δευτέρα το ζήτημα της αλλαγής του κανονισμού της Βουλής και εκεί στηρίξαμε να γίνει μια ειδική υποεπιτροπή για την νησιωτικότητα και μια άλλη για την ορεινότητα. Και όχι να βάζουμε νησιωτικότητα και ορεινότητα μαζί, γιατί είναι δύο διαφορετικά θέματα. Πράγματι, είναι τα δύο χαρακτηριστικά, αν θέλετε, του ελληνικού αναγλύφου που το καθιστούν ιδιαίτερο, αλλά η νησιωτικότητα δεν πρέπει να πηγαίνει πακέτο με την ορεινότητα γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα και πρέπει να έχουμε μια υποεπιτροπή στη Βουλή που να συζητάει μόνο το θέμα της νησιωτικότητας. Τώρα, με ρωτήσατε τι έχουμε μπροστά. Μπροστά έχουμε, νομίζω, και το νομοσχέδιο τώρα αυτές τις μέρες για τον γάμο των ομοφύλων. Έχουμε τα ιδιωτικά, μάλλον τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια για να ακριβολογούμε. Και βέβαια από εκεί και πέρα έχουμε έναν προγραμματισμό που δεν έχουμε την πλήρη εικόνα του τι θα καταθέσει η κυβέρνηση, γιατί δυστυχώς τα φέρνει και λίγο γρήγορα, τα ανακοινώνει και τελευταία στιγμή, στη διαβούλευση δεν κάθονται όσο θα έπρεπε να μείνουν. Πηγαίνοντας λίγο πίσω, και θα έρθω ξανά στα επόμενα αυτά που έρχονται, είχαμε και τη μεγάλη σύγκρουση για την επιστολική ψήφο, που ήμουν και εισηγητής. Και εκεί νομίζω ότι φάνηκε ξεκάθαρα, παρότι και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσαν μια συνένεση, θα έλεγα, γενναιόδωρα στην κυβέρνηση, γιατί δεν την επιδίωξε η κυβέρνηση. Και βλέπω ότι λέω και το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν θέλω να δικώ κανέναν. Η κυρία Κεραμέως, τελευταία στιγμή, μέσα στην Βουλή, ανακοίνωσε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο είχε συμφωνηθεί. Ανακοίνωσε την ψήφο των εκτός επικρατείας στην επιστολική για τις εθνικές εκλογές, χωρίς να έχει δοκιμαστεί στις ευρωεκλογές. Σε ό,τι έχει να κάνει με την επιστολική ψήφο, πόσο δίκαιο είναι για ανθρώπους που δεν ζουν στην Ελλάδα να ψηφίζουν και να αποφασίζουν για τους ανθρώπους που ζουν στην Ελλάδα, όταν μάλιστα υπάρχουν κοινότητες που ζουν χρόνια τώρα στη χώρα μας και δεν έχουν το δικαίωμα ψήφου? Καταρχάς, νομίζω ότι ένα μεγάλο ζήτημα που καλύπτει η επιστολική στις ευρωεκλογές είναι το γενιά του brain drain. Δηλαδή, νομίζω ότι εκεί πέρα έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, είναι εκατοντάδες χιλιάδες, στις δικής μας γενιάς, έτσι, γιατί είμαστε στα ίδια, που έχουν φύγει για λόγους επαγγελματικούς και δεν θέλουμε να χάσουν το δεσμό τους με την πατρίδα. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα του τι δεσμό θέλει να έχει ο καθένας, έτσι. Δεν θέλω να πω αυτοί οι οποίοι είναι ενδεχομένως δεύτερης γενιάς, για να έχουν το ενδιαφέρον ψήφου στις ελληνικές εκλογές, σίγουρα διατηρούν τους δεσμούς τους, δηλαδή τεκμέρει κατά κάποιο τρόπο αυτό. Για το ζήτημα των εντός επικρατείας, πάντα μιλάμε για τις ευρωεκλογές. Για τις εθνικές, γιατί είπαμε ότι ακόμα δεν παίρνουμε συζήτηση αυτή, γιατί δεν έχει δοκιμαστεί στις ευρωεκλογές. Αν ήταν οι εθνικές πριν τις ευρωεκλογές, θα είχαμε μια άλλη συζήτηση. Αλλά αφού είναι μετά, καταλαβαίνετε ότι δεν καταλαβαίνει κανένας αν θέλετε, τη βιασύνη, πέραν του ότι ήθελε να εμφανιστεί ως η δύναμη η οποία μπορεί να επιβάλλει τα πάντα και να χωρίς διάλογο να τα κάνει όλα η κυβέρνηση. Και ναι, βέβαια να πάει και στους εκτός επικρατείας, δηλαδή στους απόδημους, και να τους πει ότι μόνο εγώ ήθελα. Που είναι ένα μεγάλο ψέμα. Ένα τεράστιο ψέμα, γιατί εμείς
και τον Ιούλιο ψηφίσαμε και τώρα είχαμε κάθε θετική διάθεση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για τους εντός επικρατείας, εμείς είπαμε να μπορούν να ψηφίζουν επιστολικοί όσοι έχουν εμπόδια. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι, αυτοί που δουλεύουν σε ζών, έτσι, στα νησιά, ας πούμε. Οι ασθενείς, οι ανάπηροι και όσοι είναι πάνω από 70 χρονών. Και οι φοιτητές. Αυτό ήταν η πρότασή μας. Να μην είναι δηλαδή μια εναλλακτική μέθοδος ψηφοφορίας η επιστολική. Σε ό,τι έχει να κάνει με το γάμο των ομόφυλων, αυτό έχει δημιουργήσει μια αναταραχή λίγο και σε τοπικό επίπεδο με τις δηλώσεις του κ. Παρασκευαίδη. Εσείς πώς σχολιάζετε το γεγονός αυτό? Για το ζήτημα το ίδιο, πρέπει να μετρήσουμε πάρα πολύ ότι. Δηλαδή, θα σας εξηγώ τη δική μου ψήφο, έτσι. Ότι είναι μια κατάσταση που ήδη υπάρχει στην κοινωνία και ρυθμίζουμε κάτι που ήδη υπάρχει. Δεν είναι δηλαδή ότι εμείς δημιουργούμε κάτι το οποίο δεν υπήρχε πριν. Απλά το ρυθμίζουμε νομικά. Τώρα, σε σχέση με την στάση του ΠΑΣΟΚ, εμείς έχουμε πει ότι δεν έχουμε κομματική πειθαρχία στο ζήτημα αυτό και δεν γίνεται και να έχουμε. Δεν είναι νομοσχέδιο, είναι νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Δεν είναι μια πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ. Αν ήταν μια πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ, βεβαίως είχε λογική. Γι' αυτό και όταν ο κ. Κασελάκης, ας πούμε, είπε στην αρχή ότι θα βάλει κομματική πειθαρχία στο ΣΥΡΙΖΑ, το πήρε πίσω μετά γιατί δεν έχει καμία συνταγματική, αν θέλετε, και θεσμική υπόσταση. Το να βάζει κομματική πειθαρχία σε ένα νομοσχέδιο που είναι κυβερνητικό και δεν βάζει κυβέρνηση κομματική πειθαρχία. Οπότε δεν είναι τίθετα ζήτημα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το νομοσχέδιο με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έχει φέρει αναταράξεις, τι αντίκτυπο θα έχει η δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστήμιων στην ποιότητα ζωής των Ελλήνων? Λοιπόν, αυτό τώρα που μου είπατε είναι και πολύ πρόσφατο, γιατί χθες το βράδυ δέχτηκα μια μεγάλη επίθεση από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είπα κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι εμείς θα εξετάσουμε πρώτον το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αν είναι δηλαδή όντως μη κερδοσκοπικός, γιατί στην Κύπρο ξεκινήσαν να μιλάνε για μη κερδοσκοπικά στη Βουλή και καταλήξανε σε κερδοσκοπικότατα. Το οποίο δεν το θέλουμε εμείς. Δεύτερον, θα εξετάσουμε τα κριτήρια ποιότητας. Και τρίτον, και εκεί γι' αυτό έγινε η επίθεση για το τρίτο, γιατί αυτό ήταν, αν θέλετε, και μια αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας σε κάτι που έχει πολύ μεγάλη λογική. Το είπα, οπότε είναι λίγο, αν θέλετε, σε μια κατεύθυνση της προστασίας των περιφερειακών πανεπιστημίων. Εγώ έχω στο μυαλό μου το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι μια παρακαταθήκη, αν θέλετε, των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να περιφρουρήσουμε. Ένας ισχυρός πυλώνας ανάπτυξης και είναι και ένας ισχυρός πυλώνας παροχής εκπαίδευσης. Θα είπα λοιπόν, και γι' αυτό έγινε η επίθεση, ότι θα δούμε και τα γεωγραφικά κριτήρια. Αν είναι να το πάνε όλα τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά στην Αθήνα και να γίνει πάλι ένας υδροκεφαλισμός και αυτό να πλήξει τα πανεπιστήμια της περιφέρειας και ιδίως, σας λέω, έχω στο μυαλό μου το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Σας λέω λοιπόν ότι εμείς θα εξετάσουμε όλες αυτές τις παραμέτρους και θα έχουμε μια στάση. Σε ό,τι έχει να κάνει με την θωράκιση των πανεπιστημίων, δεν παίζει ρόλο το γεγονός ότι οι περισσότερες προκηρύξεις που βγαίνουν απευθύνονται σε ΔΕ και όχι ΠΕ ή ΤΑΦΕ, και αν θα πρέπει να γίνει παρέμβαση και σε αυτό το κομμάτι, προκειμένου να ενισχυθούν και να έχουν ένα παραπάνω κίνητρο να φοιτήσουν οι άνθρωποι στις ανώτατες σχολές? Αυτό το λέτε προκηρύξεις με το δημόσιο? Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω το εξής. Ένα ζήτημα έχει να κάνει με την απορροφητικότητα στην αγορά, απορρόφηση στην αγορά εργασίας, μάλλον. Άρα ναι, αυτό που λέτε έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά εξαρτάται και σε τι αφορούν οι θέσεις. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε ότι κάθε θέση έχει και κάποια συγκεκριμένα προσόντα τα οποία χρειάζονται. Είχα μια επίσκεψη τις προάλλες στον πρόεδρο του ΑΣΕΠ και τα συζητήσαμε όλα αυτά τα θέματα. Να ξέρετε ότι υπάρχει ζήτημα σε σχέση με τη λειτουργία, αν θέλετε, των προσλήψεων στο δημόσιο, γιατί και ο ΑΣΕΠ είναι υπερφορτωμένος και οι προκηρύξεις είναι πολυσέλιδες και δύσκολες και πολλές φορές ο κόσμος δεν αποδέχεται τη θέση γιατί βλέπει ότι ο μισθός είναι χαμηλός. Το συμβαίνει πιο πολύ στην Αθήνα, βέβαια. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, επειδή το κάνατε, θέσατε λίγο γενικά, κάθε θέση χρειάζεται και τα αντίστοιχα προσόντα. Αν δεν χρειάζονται παραπάνω, προφανώς, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πούμε ότι θα φτάσουμε σε μια λογική να μην μετράει το πτυχίο ή να είναι αρνητικό. Άρα το πτυχίο πρέπει να είναι κάτι παραπάνω. Πρέπει να είναι κάτι το οποίο προστίθεται στην εκτίμησή μας. Τώρα, έχω να πω επίσης ότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στην κατεύθυνση μόνο μίας λογικής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή, υπάρχουν τμήματα, και ιδίως τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που προσφέρουν μια εναλλακτική σε σχέση με την κλασική λογική να γίνει κανείς γιατρός ή δικηγόρος. Καταλαβαίνετε ότι και εγώ νομική έχω τελειώσει, αλλά συνειδητοποίησα στην πορεία ότι αυτό το οποίο έκανε ήταν πιο κοντά στις πολιτικές επιστήμες, ας πούμε.
από τη, στην νομική, γιατί το συνταγματικό δίκαιο είναι εγκύτερα εκεί. Έχουμε μία στρέβλωση ως προς αυτό. Εγώ δεν λέω να μειώσουμε τις θέσεις σε καμία περίπτωση και να τις αυξήσουμε δεν μας πειράζει. Απλά λέω ότι στο μυαλό μας και στην κατεύθυνση την οποία έχουν οι μαθητές όταν πάνε να γίνουν φοιτητές, και μιλάω και ως δάσκαλος τώρα, πρέπει να έχουμε μια ευρύτητα αντίληψης και να μην πηγαίνουμε μόνο σε μία κατεύθυνση. Και αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα σε σχέση με τα μικρατικά μικροσκοπικά. Είναι να παράγουν μόνο γιατρούς και δικηγόρους. Και αυτό δεν έχει μεγάλη λογική από πλευράς, αν θέλετε, κατασκευής της οικονομίας και της κοινωνίας μας. Και να έρθουμε στο ΠΑΣΟΚ. Τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να κάνει το κόμμα σας προκειμένου να σας πυρώσει περισσότερη δύναμη? Εμείς ξεκινήσαμε από το 44% και πήγαμε στο 4. Εκλογικά τον Ιούλιο φτάσαμε στο 12. Τώρα δημοσκοπικά είμαστε περί το 15, αν κάνετε και τις αναγωγές. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, ένα κόμμα να χάσει το 90% της δύναμης και μετά να σιγά σιγά να ανακάμπτει. Άρα νομίζω ότι εδώ συμβαίνει ότι πολλές φορές εύκολα πέφτεις, σταδιακά ανεβαίνεις. Είναι σαν μια ασθένεια. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε για να ανακάμψουμε, όπως πολύ σωστά ρωτήσατε, είναι να κάνουμε αξιόπιστη αποτελεσματική αντιπολίτευση, όχι σε όλα. Γι' αυτό καμιά φορά μας λένε, γιατί δεν μας λέτε από τώρα ότι θα ψηφίσετε? Μα γιατί εμείς δεν είμαστε αρνητικοί εξ αρχής. Θέλουμε να εξετάσουμε τις λεπτομέρειες και για τα μη κρατικά αυτό σας είπα και για την επιστολική αυτό έγινε. Και αναλόγως με το μείγμα στο οποίο καταλήγουμε, γιατί πολλές φορές ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες, παίρνουμε και μια στάση. Άρα, όχι αντιπολίτευση του όχι σε όλα, μια αντιπολίτευση η οποία θα είναι δομημένη, θα έχει αντιπρόταση. Και αυτό θέλει ο κόσμος για να σε κάνει τον κύριο αντίπολο της Νέας Δημοκρατίας. Αν το καταφέρουμε αυτό και καταγράψουμε και μια δυναμική σε ευρωεκλογές που συνίσταται στο ότι θα είμαστε στη δεύτερη θέση και θα έχουμε και ένα καλό ποσοστό, νομίζω ότι έχουμε πολύ χρόνο μετά για να καλύψουμε την απόσταση μέχρι τις εθνικές εκλογές. Πολλοί κατηγορούν τον πρόεδρο του κόμματός σας ότι δεν ασκεί τόση κριτική όσοι θα έπρεπε απέναντι στην κυβέρνηση. Μα σας λέω, είναι ακριβώς η παλαιοκομματική λογική του όχι σε όλα. Δεν πιάνει πια αυτό. Ο κόσμος θέλει από εμάς κάτι άλλο και νομίζω ότι ο τρόπος που το κάνουμε αυτός επιβραβεύεται κιόλας. Γιατί έχουμε αλλάξει στην ουσία τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η συζήτηση και στη Βουλή. Μέχρι τώρα τι, είχαμε μια μετοπική ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία που έβγαλε αυτό, έσωσε τη Νέα Δημοκρατία και διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα μάλλον δεν είναι καλή μέρα σε αντιπολίτευση αυτή. Τώρα έχουμε μια Νέα Δημοκρατία η οποία, παρότι φαινομενικά εκεί που είχε μια μεγάλη ομάδα στην αξιωματική αντιπολίτευση, τώρα έχει δύο μικρότερες. Και εμείς βέβαια έχουμε αυξηθεί πάρα πολύ. Έχουμε αυξήσει πολύ την κοινοβουλευτική μας ομάδα. Επειδή εμείς κάνουμε αυτό το τύπο την αντιπολίτευση που είναι πιο δομημένη, πιο χτισμένη πάνω στην αντιπρόταση, πιο χτισμένη πάνω στην εξέταση των λεπτομεριών, ακόμα και των πιο μικρών που μπορεί να αλλάζουν το μείγμα της πολιτικής, εκεί βλέπω ότι ζορίζεται πολύ η Νέα Δημοκρατία κοινοβουλευτικά. Σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόσφατη απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, με την οποία η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις όσον έχει να κάνει με την αποδρομή δικαιοσύνης, πώς το σχολιάζετε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι πια η κυβέρνηση εκθέτει τη χώρα. Διότι η απόφαση έχει να κάνει με τον τρόπο που βλέπει η Ευρώπη μας. Και η κατάσταση στο κράτος δικαίου είναι δραματική, δεν είναι σε επίπεδο, αν θέλετε, κρατών που δεν ανήκουν στη σφαίρα αυτού που λέμε δημοκρατίες, αλλά είναι μια κατάσταση που για μια δημοκρατία ορθά λειτουργούσα είναι πάρα πολύ προβληματική. Δηλαδή, θα σου πω ένα παράδειγμα. Από τις εφημερίδες οι οποίες κυκλοφορούν στην Αθήνα, οι μισές καλύψανε το γεγονός και μάλιστα με μονόστιλα. Είναι αυτό κατάσταση ελευθερίας του τύπου? Δηλαδή, τίποτα άλλο να μην σας πω. Μόνο και μόνο ότι καταδικάστηκε η Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο από το Ευρωκοινοβούλιο. Για το ζήτημα της ελευθερίας του τύπου και του κράτους δικαίου. Και δεν ήταν θέμα ούτε στις μισές εφημερίδες. Τι άλλο απόδειξη θέλετε? Αυτό στην πράξη, πράγμα δεν πάει καλά. Αυτό στην πράξη τι σημαίνει ότι καταδικάστηκε, δηλαδή? Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι επισημαίνει ένα πρόβλημα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, αν θέλετε, καλεί την κυβέρνηση να το διορθώσει. Η κυβέρνηση όμως ξέρετε τι έκανε. Είδα τον Άκη Σκέρτσο να ανεβάζει μια ανάρτηση, την οποία την βρήκα πολλαπλώς προβληματική και ούτε καν κεντροδεξιά. Την βρήκα βαθιά δεξιά, συντηρητική της δεξιάς του παλιού καιρού. Του 50 και του 60. Αυτοί οι οποίοι ανέδειξαν το θέμα είναι εχθροί της πατρίδας στην ουσία, αυτό μας είπε. Και αυτοί οι οποίοι προσπάθησαν να το κουκουλώσουν είναι φίλοι. Δηλαδή, ποιοι? Η δεξιά και η ακροδεξιά. Τρομερά πράγματα. Αυτά τα πράγματα δεν αντέχουν σε λογική. Σε τοπικό επίπεδο, σκέφτεστε να κάνετε κάποιες αλλαγές, κάποιες προσθήκες προκειμένου να τονωθεί ακόμη περισσότερο? Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο στην Λέσβο. Είμαστε δεύτερο κόμμα. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και μια έκπληξη σε ευρωεκλογές, να πάμε δηλαδή
αρκετά ψηλά. Αν θέλετε, ποιες είναι οι περιοχές στο Πασόκ είναι, ας πούμε, πολύ δυνατό? Είναι η Κρήτη, είναι η Λέσβος, είναι η Χίος, αλλά είναι και οι συσχετισμοί τέτοιοι που ευνοούν μια ακόμα καλύτερη πορεία. Μπορούμε να πούμε σε λεπτομέρειες. Νομίζω ότι η Λέσβος είναι ένα νησί το οποίο παραδοσιακά έχει συνδεθεί με τη Δημοκρατική Παράταξη. Αφού βλέπουμε ο ήλιος στα Ανατήλια από τη Μυτιλίνη, είναι κάτι το οποίο το έχουμε εμπεδώσει. Εδώ νομίζω ότι έχει γίνει και η πρώτη ομιλία που είμαστε τώρα του Ανδρέα Πανδρέου το 1974, να ξέρετε, στις εκλογές της τότε. Αν δείτε την ταυτότητα του Ανδρέα Πανδρέου που την έχουμε στη Βουλή, παρότι έχει γεννηθεί στοιχείο, λέει νομός Λέσβου, τόπος γέννησης. Γιώργος Παπανδρέου υπήρξε εδώ νομάρχης. Υπάρχει μια παραδοσιακή σχέση με τη Δημοκρατική Παράταξη και νομίζω ότι είναι και πολύ δημοκρατική στην αντίληψη και στην κουλτούρα οι πολίτες της Λέσβου, της Λίμνου. Και τελευταία ερώτηση είναι, πώς αποφασίσατε εσείς να ασχοληθείτε με την πολιτική? Είναι ένα θέμα το οποίο είναι και λίγο, ξέρεις, είναι βίωμα. Εμένα ο παππούς μου, ο μεσοτοπίτης, ήταν εξόριστος στη Γιάρο. Ο άλλος μου παππούς ήταν από την άλλη μεριά. Ήταν φαντάρος, αλλά πολέμησε τον Εμφύλιο ως φαντάρος. Και στην ουσία ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι γίνανε, το έχω ξαναπεί αυτό, ότι γίνανε συμπέθεροι, μου δημιούργησε εξ αρχής ερωτήματα. Δηλαδή, πώς γίνεται δύο άνθρωποι που πολέμησαν απέναντι να είναι οικογένεια, γιατί ήταν πολύ αγαπημένοι. Έχουν πεθάνει τώρα, βέβαια. Μόνο η γιαγιά μου ζει, όσο το πίτσε. Και αυτό αμέσως δημιούργησε ερωτήματα. Και νομίζω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία άρχισε να με απασχολεί. Τώρα, κάτι ακόμα. Όταν ήμουν 6 χρονών, πέθανε ο Ανδρέας Πανδρέου το 1996. Και βλέποντας την κηδεία, συνειδητοποίησα ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά αναγνωρίζεται, ας πούμε, έτσι, η πολιτική. Εντάξει, τώρα ο Ανδρέας Πανδρέου βέβαια βγαίνει μια φορά κάθε 50 χρόνια, τουλάχιστον να πούμε ότι την προηγούμενη πεντηκονταετία κυριάρχησε ο Βενιζέλος, ο Ελευθέρης Βενιζέλος. Αλλά ναι, ήταν ένα φοβερό βίωμα για ένα παιδί. Όλη αυτή η οικογενειακή ιστορία μαζί με αυτό το έναυσμα, ας πούμε έτσι. Από τότε μπορώ να σας πω ότι σταθερά η σκέψη μου ήταν στην πολιτική συζήτηση. Τώρα δεν ξέρω αν θα γινόμουν πολιτικός. Συνταγματολόγος πάντως που ήμουνα, είναι η θεωρητική πλευρά του πολιτικού παιχνιδιού. Οπότε μετά πέρασα από τη θεωρία στην πράξη. Και εντάξει, η πρόταση του Νίκου του Ανδρουλάκη να αναλάβω γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού ήταν πάρα πολύ τιμητική, γιατί το Πασόκ το αγαπήσαμε και το αγαπάμε και το ζήσαμε σε δύσκολες στιγμές. Εμείς, εγώ είμαι 33 στα 34. Όταν μπήκα στη νομική, μετά από 2 χρόνια ξεκίνησαν τα μνημόνια, ξεκίνησε η πτώση του Πασόκ. Θυμάμαι τη βραδιά του Μαΐου του 12, ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για όλους μας, γιατί ήμουν στην Υποκράτους τότε. Είχαμε πάει για ένα διάστημα και μετά γύρισαμε στην Καλλιλάδο του Τρικούπη. Και τώρα αισθανθήκαμε όλοι, όσοι τα περάσαμε αυτά, ήταν η ώρα να ξαναχτίσουμε το σπίτι μας. Και νομίζω ότι εντάξει. Είμαστε μια καλή πορεία. Θεωρείτε ότι έχετε πιθανότητες να ξαναμπείτε στο Μέγαρο Μαξίμου? Το Πασόκ? Ναι, νομίζω ότι ο στόχος μας είναι να είμαστε πρώτο κόμμα και να έχουμε εξουσία. Γιατί θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Θέλουμε να έχουμε μια κοινωνία η οποία να είναι συμπεριληπτική. Δεν θέλουμε ούτε αυτές τις τεράστιες ανισότητες, ούτε τις χαμηλές προσδοκίες. Εμένα αυτό με πληγώνει. Ότι βλέπω ότι χτίζει η Νέα Δημοκρατία μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών. Δεν είναι αυτό το μέλλον. Το ούτε η μοίρα μας. Δεν υπάρχει μοίρα. Τη μοίρα τη φτιάχνουμε εμείς. Οπότε πρέπει να αγωνιστούμε γι' αυτό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε και πρώτοι κάποια στιγμή. Και νομίζω ότι αν είμαστε δεύτεροι τώρα, που θα είμαστε, όπως δείχνουν όλες τις δημοσκοπήσεις, έχουμε καλές πιθανότητες να κάνουμε μια καλή έκπληξη.